Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ τον συγγραφέα και τον εκδότη του που μου εμπιστεύτηκα να πω την ταπεινή μου γνώμη για το βιβλίο. Ευχαριστώ τον συγκοδεσπότη μας και όλους εσάς που έχετε την ευγένεια να με ακούσετε. Το πολιτικό θρίλερ, σαν πεζογραφικό είδος στην Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 54 χρόνια ζωής. Με καρπούς οι οποίοι δυστυχώς ήταν σχετικά πενιχροί μπροστά στην εντυπωσιακή πρώτη εμφάνισή του, με το Ζήτα δηλαδή, του Βασίλη Βασιλικού. Ίσως αυτό να οφείλεται στο πολιτικό θρίλερ που ζει η Ελλάδα τα τελευταία 190 χρόνια. Αν ο διάβολος περιμένει έξω από το σπίτι σου να σε αρπάξει, δύσκολα μπορείς να συγκεντρωθείς και να γράψεις κάτι με πρωταγωνιστή το διάβολο. Ίσως βέβαια να αφορούσε στην αδικαιολόγητη ατολμία και την επίσης αδικαιολόγητη έπαρξη των Ελλήνων πεζογράφων. Ίσως ακόμα να οφείλεται και στη σημερινή πια απαξίωση της ίδιας της πεζογραφίας ως είδους με κανόνες και βέβαια και στη μετανεωτερική, ας την πούμε έτσι, αρχή των σοβαρών εντός εισαγωγικών συγγραφέων, σύμφωνα με την οποία αρχή ένα καλό μυθιστόρημα οφείλει να μην μπορεί να διαβαστεί. Παράδοξο είναι, αλλά δεν είναι και το μόνο πράγμα που βατλεί σήμερα την αξία του, την ανικανότητά του. Η ακίματη του Νίκου Σκορίνη, κατά τη γνώμη μου, είναι μαζί με το θάνατο στο Βαλπαραΐζο του Μανταρέα, ένα διακεκριμένο πολιτικό θρίλερ, το οποίο ανταποκρίνεται με τη δική του προσωπικότητα και τις δικές του αρετές στις προδιαγραφές που έθεσε ο Βασιλικός. Ένα λαϊκό βιβλίο με πρωτότυπη δράση, πρωτότυπη στάση απέναντι στους λογοτεχνικούς κανόνες και πολιτική σκέψη. Επιπλέον είναι ένα βιβλίο που διαθέτει κάτι που σπανίζει στα βιβλία της ελληνικής πεζογραφίας, γενικώς, στην ιστορία της ελληνικής πεζογραφίας. Ο συγγραφέας αγαπά τους ήρωές του και οι ήρωές του αγαπούν τη δουλειά τους. Με αποτέλεσμα η πραγματικότητα να αποκτά αξία. Και έτσι πρέπει, αφού εδώ που τα λέμε η πραγματικότητα είναι το μόνο που έχουμε πραγματικά. Επιτρέψτε μου να εκθέσω τους λόγους για τους οποίους βρήκα αυτό το βιβλίο τόσο απολαυστικό και ενδιαφέρον, χωρίς ιδιαίτερα να προσκελείς αιτιολογήσεις. Ελπίζω να μην σας κουράσω. Πρώτα πάντα το ύφος του. Το βιβλίο έχει την αρετή να διαβάζεται εύκολα. Επιμένω στη λέξη αρετή, διότι μια αστόχαστη, όπως ήδη υπενήχθηκα προηγουμένως, αστόχαστη έως και ανόητη κοινοτοπία θέλει ριχά τα βιβλία που διαβάζονται εύκολα. Η ευκολία είναι πάντα υπόθεση ρέγους αναγραφής. Μόνο τα κακά κείμενα διαβάζονται δύσκολα, ακόμα και αν πρόκειται για φιλοσοφία. Στην πραγματικότητα η ρέουσα αυτή η γραφή είναι περίτεχνη. Πρόκειται για το ύφος του αστυνομικού υπερυπετειώδους αφηγήματος που είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο ως pulp. Από τη συνήθεια των Αμερικανών εκδοτών να τυπώνουν τέτοια βιβλία σε φθηνό χαρτί για να είναι οικονομικά προσιτά. Και έτσι του κόλλησε το όνομα του είδους. Ωστόσο, η ιστορία του είδους αυτού είναι πάρα πολύ μεγάλη και μπορεί να το πέσει κανείς στα βαριετικά της αποτελέσματα στους σημαντικότερους συγγραφείς του κόσμου. Κανείς δεν έχει καταλάβει πραγματικά τον Δοστογεύσκη αν δεν έχει δει μέσα πόσο ίδιος αφομοιώνει το ύφος των αστυνομικών μυθιστορημάτων της εποχής του, των βίων Αγίων και γενικά των φυλάδων οι οποίες προχωρούσαν. Το περίτεχνο στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα είδος στερεοτυπικής στρογγυλάδας. Σε παγκόσμιο επίπεδο ελάχιστοι είναι οι κριτικοί που συσχέτισαν αυτή τη στερεοτυπική στρογγυλάδα του pulp ύφους με το κλασικό επικό ύφος. Ο αναγνώστης του Σκορίνη θα διαπιστώσει πως οι ήρωές του προσφωνούν ο ένας τον άλλο με φράσεις οι οποίες στην αρχή φαίνονται επιτιδευμένες ή πάρα πολύ απλές. «Γλυκιά μου», «Καρδιά μου», «Μονά κρυβή μου». Επίθετα που λειτουργούν όμως, όπως εκείνα τα γνωστά ομιλικά επίθετα,
τα οποία σταθεροποιούν τις ταυτότητες των ηρώων και δίνουν στην αφήγηση ρυθμό εξωτερικό και εσωτερικό. Είναι επίτευγμα της γραφής για έναν συγγραφέα ο οποίος δεν είναι επαγγελματίας συγγραφέας όπως ξέρουμε για τον Κοσκορίνη. Δεν έχουμε να κάνουμε εδώ με έναν κόσμο, με τον κόσμο του βιβλίου δηλαδή, ο οποίος είναι διαλυμένος, ούτε με ανθρώπους που δεν ξέρουν τι θέλουν, τι νιώθουν, αλλά με ανθρώπους που συνδέονται με ισχυρούς, δουλεμένους δεσμούς. Και φυσικά έτσι φαίνεται πιο καθαρή η θέση του κόσμου τους, του δικού τους κόσμου μέσα στον κόσμο εν γέννη. Γιατί είναι νομίζω περιττό να πω πως οι ήρωες, όπως όλοι οι άνθρωποι ζουν έχοντας κατασκευάσει το δικό τους κόσμο. Το ζήτημα, όπως πάντα, είναι κατά πόσο αυτός ο μικρόκοσμος εκφράζει ή όχι μια δημιουργική σχέση με τον κόσμο, που είναι άλλωστε και αυτός με τη σειρά του, ένας μικρόκοσμος μέσα στον πλανητικό κόσμο. Για να μην πάμε παραπέρα και σκεφτούμε πως μέσα σε αυτό το αχανές αδιανόητο σκοτάδι υπάρχει μια πέτρα που πάνω της κάνει πολύ φασαρία ένα επιθετικό θηλαστικό. Αν και στους ακίμαντους υπάρχει ένα στοιχείο ματαιότητας μπροστά στην θνητότητα και στην ασημαντότητα του ανθρώπου, ένα στοιχείο που όμως ισχυροποιεί συνειδήσεις και δεσμούς αντί να διαλύει τα πάντα. Εννοείται πως αυτό δεν είναι ένα χαρακτηριστικό της εποχής μας. Έτσι ήταν πάντα και έτσι θα είναι, αφού τελικά οι ιδέες για μια παγκόσμια ανθρώπινη ανθρωπότητα φαίνεται να διψάνε για αίμα και δοθήσεις της ευκαιρίας το απολαμβάνει. Αυτή τη σταθερότητα υπηρετούν και οι μεγάλες εικόνες παρομοιώσεις, χαρακτηριστικές του λαϊκού οφηγήματος που υπάρχουν στους ακύμαντους. Η θάλασσα, λέει ο Σχορίνης, στο νότιο τμήμα της Αττικής έσπαζε κατ' εξακολούθηση τα μούτρα της στην παραλία, αρνούμενη εγωιστικά να αποδεχθεί τη χρόνια ήττα της. Αυτό είναι μια ωραία εικόνα, στρογγυλή, χορταστική. Έχει εκείνη τη μίξη χιούμορ και οδυνηρής αλήθειας, που στην αγγλική λέγεται witness. Και στην ελληνική η λέξη ευφυΐα δυστυχώς δεν φτάνει για να την δηλώσει ακριβώς, έτσι, να αντιστοιχίσει. Αλλά μήπως δεν είναι έτσι. Μήπως το νότιο τμήμα της Αττικής δεν ιτήθηκε από τον αστισμό και τον μικροαστισμό. Αλλά κοιτάζοντας τώρα κανείς την καθημερινή ακτή, διαπιστώνει πως η θάλασσα επιμένει να θεωρεί τον εαυτό της αυτοκράτηρα των ακτών που κάποτε ήταν μικρή παράδεισοι. Ύστερα έρχεται η πλοκή. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα εφιάστατο έβρεμα, το οποίο παίρνει θέση και στο ζήτημα της σχέσης της ζωής με την ίδια τη γραφή, με το γράψιμο. Και η θέση αυτή που δεν διατυπώνεται, βέβαια, αλλά εννοείται στο βιβλίο, δεν έχει ίχνος από τον σχεδόν ιστερικό επιστημονισμό, αυτού που ονομάζουμε σύγχρονη κοινωνική θεωρία. Είναι μια θέση πολύ απλή, που λέει «Κάθε βιβλίο είναι ένα κομμάτι της ζωής που τρέχει συνεχώς και δεν μπορεί παρά να είναι τέτοιο. Οτιδήποτε άλλο είναι παραλόγο». Ποιο είναι όμως το έβριμα? Συνήθως όταν διαβάζουμε ένα θρίλερ, περιμένουμε να δούμε μια δεδομένη κατάσταση, την οποία ανατρέπει ένα ξαφνικό γεγονός, που δεν δείχνει τον εαυτό του αμέσως. Το μυστήριο αυτής της ανατροπής αναλαμβάνουν να το λύσουν οι ήρωες για να αποκατασταθεί η τάξη. Στους ακύμαντους, το ξαφνικό μυστηριώδες γεγονός δεν ελύνεται. Παραμένει μυστήριο, αν και ορίζεται η περιοχή του. Η περιοχή του είναι η πολιτική. Και έτσι ο αναγνώστης βρίσκεται μπροστά σε μια καινούργια εμπειρία. Περιμένει να δει τι γίνεται με το μυστήριο και δεν γίνεται τίποτα. Στο μεταξύ το ξεχνά, καθώς οι ήρωες παλεύουν με άλλα προβλήματα. Και το ξαναθυμάται όταν το αναφέρουν οι ίδιοι οι ήρωες. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι το τέλος, και τέλος φυσικά. Και είναι σαν να λέει ο συγγραφέας, το βιβλίο τέλειωσε εδώ. Αν θέλεις να μάθεις για το μυστήριο, γύρνα στη ζωή και κοίταξε γύρω σου. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα σου κρύψει την αλήθεια ή θα την ωραιοποιήσει. Η αλήθεια είναι γύρω σε μένα και στο βιβλίο και σε σένα.
και πραγματικά θα μπορούσαμε να πούμε τα καλά βιβλία αρχίζουν πάντα στο σημείο που τελειώνει. Έρχομαι τώρα και τελειώνω στο μεγάλο ατού του βιβλίου, την οπτική του για την πολιτική, και παίρνω έναν διάλογο από τις σελίδες του. Τι έχει αλλάξει, Μάρκο? Μικροαστισμός και παιδιοξυγμανία. Να βγαίνουν οι τενόροι και οι άλλες μετά τη μία τα μεσάνυχτα και τα πλήθη στιγμωμένα γύρω στα τραπέζια να εκθασιάζονται. Έκανε την Ελλάδα ένα απέραντο σκυλάδικο. Τα έχεις πάρει, λέει ο άλλος, απόψε, για τα καλά, ε. Πού στο διάλογο να κουμπήσεις όμως? Τα αυλή είναι η πολιτική να ρίξει μια ζαριά και που κάτσει. Ξέρω εγώ, απαντήγραψε, τι να σου πω. Και ύστερα, πώς πάει η δουλειά? Πολύ δουλειά, αλλά λιγότερα λεφτά, εσύ. Η λέξη σκυλάδικο εδώ είναι πολύ ευγενική. Εκφραστική της ευγένειας και της συγκατάβασης της γραφής του Σχορίλη, η οποία είναι ένα πολύ μεγάλο προσόν του βιβλίου. Μάλλον, αν θα έπρεπε να είμαστε κάπως πιο ρεαλιστές, θα έπρεπε να πούμε όχι έκαναν την Ελλάδα ένα απέραντο σκυλάδικο, αλλά κράτησαν σταθερά την Ελλάδα αυτό που ήταν πάντα. Ένα πυρκυπάτο με διοικητική δομή πυρκυπάτου, διαρκώς υπό άτυπες εντολές και τυπικές επιτηρήσεις που έδιναν πολύ χρήμα στην ολιγαρχία. Ο διάλογος αυτός αποτυπώνει με ακρίβεια, νομίζω, τη σχέση του πολίτη με το κράτος, με την πολιτική δηλαδή, αφού στην Ελλάδα πολιτική φτάσαμε να θεωρούμε ότι σημαίνει περίπου κάτι σαν και αυτό που διαδραματιζόταν κάποτε σε μια αυλή αναγεννησιακού ηγεμόνα. Και πάνω, ωστόσο, αυτό αποτελεί ήδη μια προϋπόθεση, νομίζω, για την στάση του Σχορίνη απέναντι στην πολιτική, πάνω που η ελληνική κοινωνία έμοιαζε να αισθάνεται σιγά-σιγά πως πρέπει να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της και να αρχίσει να δημιουργεί διαφανείς θεσμούς σε αυτό το απαρχαιωμένο πριγκιπάτο, όλος ο κόσμος άρχισε να μετατρέπεται σε μια αυτοκρατορία. Η Ελλάδα αποφάσισε να ξεφύγει από τον Βυζαντινισμό και να διδαχθεί από την πείρα των κοινωνιών της Δύσης, που αποτελεί άλλωστε και το πολιτιστικό περιβάλλον της, αλλά η Δύση αποφάσισε να διδαχθεί από την πείρα του Βυζαντίου του 20ου αιώνα, δηλαδή της Σοβιετικής Ένωσης. Γιατί εκεί είχα καταφέρει ένα μείγμα κεφαλαιοκρατίας και απόλυτης μοναρχίας. Και αυτό είναι η Δύση σήμερα. Μια Σοβιετική Ένωση χωρίς λογοκρισία και μονοκομματισμό, που όμως μετατρέπει ραγδαία τους πολίτες σε υπηκόους. Δεν είναι καπιταλισμός αυτό που ζούμε, μακάρι να ήταν. Και έτσι πάει το πολιτικό στοιχείο όπως το μάθαμε μετά την Γαλλική Επανάσταση. Στους ακύμαντους, αυτή η αποξένωση των πολιτών από το πολιτικό στοιχείο είναι όχι μόνο διάθετη, αλλά αποτελεί τη δομή του κόσμου τους. Οι ήρωες είναι άνθρωποι ειλικρινείς, έτοιμοι, σταθεροί στη σχέση τους, που στηρίζεται στην αγάπη και όχι στο συμφέρον, ακύμαντοι στο ήθος τους και δέχονται μεγάλα ή μικρά χτυπήματα της ζωής από αυτά που οι Έλληνες της αρχαιότητας έλεγαν πως δεν μπορείς να τα ελέγξεις, δεν είναι στο χέρι σου. Είχαν φτιάξει ένα ολόκληρο πολιτισμό πάνω σε αυτό. Στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι είναι η τρίτη ερμηνεία που δίνεται στη λέξη ακύμαντη, αν δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή. Πραγματική λογοτεχνία είναι η γλώσσα που ενώ ξέρεις, είσαι σίγουρος. Όχι μόνο ότι έχεις καταλάβει, αλλά αυτό που ακούς λέει αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Αλλά όταν το καλοσκεφτείς ή όταν ρωτηθείς τι ακριβώς λέει, αρχίζει να λες πολλά πράγματα τα οποία είναι και αντιφατικά μεταξύ τους. Αυτή είναι η αρετή της λογοτεχνίας. Ένα από αυτά τα προβλήματα της μοίρας σχετίζεται με την πολιτική. Γιατί η πολιτική είναι πια ένα φυσικό στοιχείο και όχι μια ανθρώπινη δραστηριότητα. Όχι δημιουργία θεσμών, όχι δημιουργικότητα,
είναι κάτι σαν ατύχημα. Σαν πυρκαγιά, σεισμός, τσουνάμι, καρκίνος όπως υπάρχει στο βιβλίο, την οποία επλήγει μία ηρωίδα, ένα τροχαίο το οποίο συνέβησε κάπως στους ήρωες. Νομίζω πως αυτή την άποψη πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Δεν είμαι εγώ βέβαια ο πιο κατάλληλος για να σας δώσω μια τέτοια συμβουλή. Νομίζω πως γνωρίζετε πολύ καλύτερα και ασχολείστε με αυτό. Νομίζω πάντως πως αυτή την άποψη θα πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, γιατί είναι τελικά η σημερινή πραγματικότητα. Η πολιτική λειτουργεί σαν στοιχείο κάτω από την κοινωνία, κάτω από την κοινωνία των πολιτών. Αυτό την αποφοπλίζει και αποφοπλίζει και την κοινωνία των πολιτών. Ό,τι κάνουν στον οικονομικό τομέα, στον πνευματικό τομέα, είναι σαν, άσχετα αν θα τα απολαύσουν οι ίδιοι, είναι σαν τα πετάνε μέσα σε ένα βαθύ πηγάδι. Δεν υπάρχει εκείνος που θα τα διαχειριστεί για να μπορέσει να τα αναδείξει. Γιατί έχει χωρίσει τη θέση του αυτός. Έχει πάει από κάτω, είναι ο Άδης πια, ο Θεός του κάτω κόσμου. Είναι δύσκολος και αυτός ο αιώνας. Δύσκολος προδιαγράφεται. Ελπίζω όχι αιματηρός, ή μάλλον τόσο αιματηρός, γιατί αιματηρός μπήκε. Είναι σχεδόν μη διαχειρίσιμος για το δικό μου μυαλό, για τις δικές μου δυνάμεις. Προς το παρόν η μόνη άμυνα είναι η ειδική σταθερότητα, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Η μέρημνα για μια ακύματη συνείδηση και πλεύση στη ζωή. Και εδώ σταματώ εγώ, λέω ωραίο βιβλίο, πολύ ωραίο βιβλίο και σας ευχαριστώ.